Ω ναι ρε φίλε, και είδες τι έγινε με αυτό το τυπά εκεί πέρα! Ναι ρε φίλε, πολύ σπαστικό! Τι κάνετε αδέρφια! Τιμόν, τι είναι αυτά τα ρούχα που φοράς, είσαι πολύ παράξενος! Ρε Τιμόν, γιατί φοράς τόσο μαύρα ρούχα, δεν το συνηθίζεις αυτό εσύ! Βρε, εγώ ξέρω πως στυλ, αυτό είναι νέα μόδα, τώρα εγώ είμαι αλήτης! Ρε Τιμόν, εσύ συνήθως είσαι σπιτό, δεν είσαι αλήτης! Όντως και εσύ πριν λίγο καιρό το έκραζες αυτό το στυλ και φορούσες πολύ πιο όμορφα ρούχα! Πριν λίγο καιρό εγώ ήμουν νέος, τώρα μεγάλωσα, έμαθα τι σημαίνει στυλ! Πα, 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 πα. Άμα δεν πάει καλά, Οδυσσέα, βοήθεια. Ναι, αυτό το καρότο είναι τρελό. Καρότο! Καρότο θα σέβεσαι, κατάλαβες. Πάω πάνω να χαλαρώσουμε εσάς τους νουμπάδες. Καλέ, αυτός τι έπαθε, τρελάθηκε τελείως. Ναι, λίγο έχει αλλάξει μου φαίνεται. Ναι, και εμένα. Λοιπόν, παιδες, ήρθα εδώ πέρα στην αποθήκη γιατί έχω σκοπό να κάνω pranks στην Κρίστα και στον Οδυσσέα. Αυτοί δεν με σεβάστηκαν, Το στυλ μου με κοροϊδέψανε, οπότε ήρθε η ώρα να τους βάλω στη θέση τους. Για αρχή θα χρειαστώ μια μάσκα τρομακτική. Λοιπόν, πού είναι αυτή η τρομακτική μάσκα? Βρήκα, παιδιά. Τρομακτική μάσκα, ε. Ναι, ό,τι πρέπει. Και χρειάζομαι είτε μια κόρνα είτε ένα μεγάφωνο για να μου βλέψουν να τρομάξουνε. Να κάνω θόρυβο. Αυτό δουλεύει, για να δω. Yo! Ναι παιδιά, δουλεύει, τέλεια. Τώρα πάμε να κάνουμε τη φάρσα μας. Κοίτα, αυτό το σκηνάκι είναι πολύ αστείο. Βες, ναι, ναι. Ω, το άκουσες? Ποιο καλέ? Ω, μάλλον μου φάνηκε απλά κάτι παράξενο έξω από την κουζίνα. Όχι, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, πάρω μόνο νερό, μιας και που είπες κουζίνα και τη δίψασα. Εντάξει. Τι κάνεις, αγόρι μου! Σε έκανα ένα prank! Αχ, καλά! Ό,τι να είναι! Φύγε από εδώ πέρα τώρα! Ηρέμησε, πάω να πάρω αεράκι! Ο Τιμόν κάτι έχει πάθει σήμερα και φέρεται πολύ περίεργα! Τέλος πάντων! A few moments later. Ω, παιδιά, έχω μια ιδέα! Σκέφτομαι να κάνω τώρα prank στον Οδυσσέα, μια σκηνή σειρά του και να του κάνω κάτι πολύ σιγαμερό. Αλλά πρώτα πρέπει να περιμένω να πάνε πάνω, να φύγουμε από το καράπι, να φύγουμε από το σαλόνι, γιατί δεν με αφήσω από το σπίτι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε κι άλλο λίγο και μετά πάμε μέσα. Πω, βαρέθηκα να είμαι εδώ πέρα. Πω, καλύτερα πάνω να παίξω τον υπολογιστή. Τώρα που το λες κι εγώ βαρέθηκα, πάω στην πισίνα να χαλαρώσω λίγο. Αχ, τι ωραία μέρα που έχει σήμερα. Ας πάρω έναν ύπνακο για λίγο. Έλα, πάμε να βρούμε κι άλλα διαμάντια. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω ο Οδυσσέας και η Κρίστα να φύγανε από το σαλόνι και να μπουν μέσα. Λοιπόν, έχω το κλειδί εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τη τύχη μας. Έτσι. Δούλεψε. Πάμε. Τα παιδιά λείπουνε. Τέλεια. Ωραία. Τι έχουμε εδώ πέρα? Αγγουλάκι! Ό,τι πρέπει! Υποθέτω ότι είσαι πάνω στο gaming το μόνο να παίζει τα παιχνίδια του. Οπότε πάμε λίγο να το πειράξουμε! Πού είσαι, ρε αδερφέ μου! Μια σου, Τιμόν! Φίλε, Τιμόν, τι θέλεις, παίζω Minecraft! Οδυσσέα, θέλω λίγο παρέα! Φίλε, δεν θες να μιλήσουμε για τις δουλειές μας! Ποιες δουλειές, Τιμόν, τι δουλειές έχουμε? Οδυσσέα, δεν μου μιλάς ωραία, ούτε μου δίνεις σεβασμό, αυτό δεν μ' αρέσει! Ρε, Τιμόν, άσε με, πάω να παίξω Minecraft! Ρε, φίλε, καλά να ξέρεις, δεν φταίω εγώ! Ρε, φίλε! Το κεφάλι μου! Τι είναι αυτό? Έτσι να με σέβεσαι, σκουλικάκι! Ωραία, τι μωριά, τι να το κάνεις αυτό! Επειδή δεν με σέβεσαι και είμαι αλήτης, άντε γεια! Άντε φύγε από εδώ, μωρή φίλε, τώρα το μαλλί μου βρωμάει σαν αυγό αφού! Πω, μάγκες, είδατε τι μου έκανε ο Τιμόν, μου σκώσε το αυγό και τώρα νιώθω χάλια! Αλλά για να νιώσω καλά, εσείς πρέπει να κάνετε εγγραφή και έτσι θα νιώσω καλύτερα και θα πάρω κάποτε εκδείξη από τον Τιμόν! Ωραία, φίλε! Τι ωραίο prank στον Οδυσσέα! Σίγουρα τώρα αυτός πάει να κάνει ένα μπανάκι! Αλλά τώρα, μια και κάνω prank στον Οδυσσέα, πρέπει να κάνω prank στην Κρίστα! Αλλά πρέπει να πρέπει να τη βρω που είναι! Υποθέτω θα είναι κάπου έξω, είτε στην πισίνα είτε στον προάβλιο! Για να δούμε. Έξω στον προάβλιο η Κρίστα δεν είναι, οπότε ήταν πίσω στην πισίνα! Εδώ πέρα πήρα εγώ σπρέι σερπαντίνα να τη κάνω μια φάρσα! Ωραία, πάμε στην πισίνα, παιδιά, αλλά σιγά-σιγά! Παιδιά, εκείνη η Κρίστα! Κοιμάται! Αυτό σημαίνει πως είναι η κατάλληλη ευκαιρία να της κάνω prank! Πάμε σιγά σιγά, μην ξυπνήσει όμως! Κοιτάξτε παιδιά, κοιμάται σαν κλουβί! Τι κρίμα που θα ξυπνήσει με σαρπατίνα όταν της ρίξω! Θα είναι πάρα πολύ αστείο! Το πνί μου! Μπήκε μέσα στο πνί! Είσαι με τα καλά σου!
κάνεις ένα prank σου έκανα. Τι ένα prank, το αυτί μου. Ωραίος ο πνάκος, ε. Φύγε από εδώ πέρα, τελείωνε. Φεύγω, bye. Δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα, αλλά μου έχει σπάσει τελείως τα νεύρα. Ρε φίλε, τι έγινε με τον τιμόνι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Καλά, δεν φαντάζεσαι τι έκανε σε μένα. Πέταξε σε παντίνα μέσα στο αυτί μου. Όντως, εμένα μου ρίξε αυγό. Επίσης, έχει αλλάξει πάρα πολύ εμφανισιακά. Ωρε φίλε, πραγματικά τον έχω βαρθεί και δεν τον μπορώ άλλο, σοβαρά. Ναι, συμφωνώ με αυτό. Πάλι έρχεται. Άκρη, άκρη, να κάτσω στη μέση. Τι κάνετε, αδέρφια μου, όλα καλά! 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 Ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για τα pranks που έκανα. Ήσασταν κακοί μαζί μου, δεν με σεβόσασταν. Οπότε σας έκανα pranks, πήρα το μαθημά σας και τώρα είμαστε κουμπλέ, εντάξει! Εντάξει! Ωραία, δώσ' μου να φάω λίγο. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Γιατί πες τα δικά μου πατάκια, καν δεν με ρώτησες καν. Έτσι γουστάρω, ό,τι θέλω κάνω, δεν ρωτώ κανέναν. Είσαι ό,τι να είναι πραγματικά, εγώ φεύγω από εδώ πέρα. Άντε, καλή συνέχεια. Οδυσσέα, τι ωραία πατατάκια που έχεις. Ναι, πολύ ωραία, Δώσ' μου ένα, μόνο ένα. Ένα, ωραία, έλα, ένα, θα σου δώσω, να. Sorry. Έπιεσε κάτω! Βάρτο, μια χαρά είναι, ρε. Σκουλίκι, φάτε εσύ τώρα αυτό. Ω, εντάξει, ρε, έμεισε. Πλάκα για να άρεξε. Είμαστε αδέλια εμείς, ρε. Αδέλια, αδέλια. Έλα, δώσα πάω. Τιμόνι, λίγο πονάω, μη με σφίγγει. Είδες! Πονάω, σε παρακαλώ. Κάτσε, άραξε, ρε, μπρο, πάρε μετά ξεφύγει, άντε. Είμαστε φίλοι τώρα εμείς, είμαστε αδέρφια. Ναι, είμαστε φίλοι, είμαστε φίλοι. Άντε, άντε. Παιδιά, θέλετε να είστε κι εσείς αδέρφια με εμάς, να είστε καλοί μας φίλοι. Μπορείτε να γίνετε πολύ εύκολα. Πατά στο κουμπάκι εγγραφής. Όλοι έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι μας, είναι αδέρφια μας, τους αγαπάμε. Και άμα έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε και like, παιδιά, εντάξει. 3 hours later. Αδερφέ, Οδυσσέα, είσαι αδερφός μου, ε! Ναι, είμαι αδερφός, τι! Επειδή εγώ ήμουν κακό παιδί σήμερα, έτσι λες, λέω να σου ζητήσω συγγνώμη, παίζοντας μαζί σου μπάσκετ για να ξανά τα βρούμε, κατάλαβες! Ωραία, ναι, έλα, πάμε, έλα, πάμε! Έλα, έλα, έχεις την μπάλα, παίξε, έλα! Εγώ, ωραία, ωραία! Έλα, 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 έλα! Ωραία! Μου πήρε όλα τα χέρια αυτό! Είναι φάουλ! Καλά, εντάξει, πάμε! Τι φάουλ, ρε μικρούλι! Έχεις περάσει σχολείο του δρόμου! Αυτό είναι ικανό του δρόμου! Βάλε δύναμη! Πω, καλά, εντάξει, πάμε! Έλα! Ρε! Δεν μπορείς να τριπλάρεις την μπάλα, ρε! Άντε, γεια! Νομπάκι! Αφού δεν παίζεις καθόλου σωστά, ρε φίλε! Αυτό δεν γίνεται να το κάνεις! Τι λες, ρε, μια χαρά το κάνεις! Πω, ρε φίλε! Αυτό που κάνεις είναι άσχημο! Δεν είμαι άλλο αδερφός σου και παίξε μόνο στο μπάσκετ! Μέχρι να γίνεις κανονικός Ντιμόν! Τι, εγώ είμαι μάγκας! Δεν θέλω να είμαι κανονικός Ντιμόν! Καλά! Μπορεί να μην έχω αδερφό τώρα, αλλά έχω κουπέλα! Θα πάω να μιλήσω με την κουπέλα μου, την Κρίστα, και σίγουρα θα με συμπαθήσει επειδή είμαι αλήτης και θα είναι όλα κομπλέ, εντάξει, παιδιά! Ρε φίλε! Κρίστα, κοπέλα μου! Επειδή κατάλαβα ότι έκανα prank και ήμουν λάθος και όπως είπα, συγγνώμη, αλλά πρέπει κάπως να επανορθώσω, συμφωνείς! Ναι, η αλήθεια είναι πως με έχεις στεναχωρήσει πάρα πολύ τελευταία. Δεν ξέρω πώς νιώθω πραγματικά. Συγγνώμη, κορίτσι μου, κοπέλα μου. Εσύ είσαι κοπέλα μου και θέλω καλύτερο σου. Οπότε έλα εδώ μαζί μου, σήκω μαζί μου. Έλα. Αυτό που θα κάνω τώρα θα σε κάνει πολύ χαρούμενη και χαμογελαστή. Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, κλείς τα μάτια σου και δες μου το χέρι σου. Ναι, βεβαίως. Τέλεια. Έλα τώρα θα στο βάλω και... Για δες. Κατσάρινα! Πάτε κάτι, κατσάρινα! Είναι ψεύτικη, είναι ψεύτικη, σου έκανα πράγκ. Βλέπεις, γέλασες, ε. Πού το αστείο! Νόμιζα το που κάνεις πάντα, σιγά μου! Είσαι με τα καλά σου! Σιγά, βρε, ένα πράγμα σου να γελάσεις. Α, έτσι, ε. Επειδή εγώ όμως δεν θέλω να τα έχω με τον Τιμόνι, αλλά τι χωρίζουμε! Γιατί χωρίζουμε, τι ρίξεις, περίμενε! Μα νόμιζα είναι καλό να είμαι αλήτης! Κάνεις μεγάλο λάθος! Δεν είναι καθόλου καλό! Είναι εκνευριστικό! Μα εγώ το έκανα αυτό επειδή εγώ είμαι φιτούκλας και εσείς όλοι με κοροϊδεύετε σχετικά και μου λέτε πως δεν είμαι μάγκας και γι' αυτό με λύνω μάγκας! Τι χαζομάρες λες! Εγώ μια χαρά σου φέρομαι! Γιατί το κάνεις αυτό! Καλά, νόμιζα αυτό είναι πιο ωραίο, συγγνώμη! 5 minutes later. Τιμόν, πάμε να παίξουμε μπάσκετ τώρα! Όχι, Οδυσσέα, δεν θα παίξω μπάσκετ μαζί σου σήμερα και καθόλου γενικά ποτέ! Τιμόν, για ποιο λόγο?
Τι εννοείς? Οδυσσέα, θες να σου πω ένα μεγάλο μυστικό. Λοιπόν, Οδυσσέα, βρήκα νέο άθλημα που ασχολούμαι και θέλω να γίνω επαγγελματίας. Γι' αυτό τώρα δεν θα δίνω καθόλου σημασία σε άλλες βλακίες, καταλάβες? Τι άθλημα βρήκες? Πες μου, μπορεί και εγώ να θέλω να ασχοληθώ. Όχι, Οδυσσέα, είναι μυστικό. Είσαι και μικρούλης, ρε φίλε. Άντε, πήγαινε να παίξεις μπάσκετ και άσε με να εξασκηθώ, καταλάβες? Άντε. Τι άθλημα είναι αυτό που εξασκήσε ενώ είσαι στο καναπέ? Να μην σε νοιάζει, Οδυσσέα. Άντε, φύγε και άσε με να κάνω προπόνηση. Άντε, ρε φίλε, αυτό το παιδί. Παιδιά, εσείς αθλήστε. Άμα ναι, γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Επίσης, κάντε μια εγγραφή για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και αφού κάνετε εγγραφή, γράψτε και στα σχόλια ό,τι εγγραφήκατε για να σας βάλουμε και καρδούλα, παιδιά. Τέλος πάντων, πάω να κάνω προπόνηση. Πω, αναρωτιέμαι τι κάνει ο Ντιμόν. Θέλω να μάθω. Έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό τώρα θα τον παρακολουθήσω. Τώρα που έχει ο Οδυσσέας, παιδιά, μπορώ να αρχίσω να κάνω το ζέσταμά μου, παιδιά. Πάμε που σάψει. Τι κάνει αυτός? Μήπως θέλει να γίνει kickboxer? Έλα, ένα δύο, πάμε. Ένα δύο. Λοιπόν, το βρήκα, θα γίνεις kickboxer. Όχι, Δύση, απλά κάνω λίγο γυμναστική για να θυμηθώ τα παλιά μου χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έλα, μη λες ψέματα. Τι λες, Δύση, δεν λέω ψέματα. Πρώτον, τι κάνω για να θυμηθώ τα παλιά χρόνια? Δεύτερον, γιατί με παρακολουθούσες? Δεν μπορούσα, ήθελα να μάθω. Κάνεις, τι άθλημα! Όχι, Οδυσσέα, δεν θα σου πω. Πού ρε φίλε! Άντε, νουμπάκι. Μάγκες, εγώ δεν θα τα παρατήσω τόσο εύκολα. Θα μάθω τι κάνει ο Ντιμόν. Θα το παρακολουθήσω όσο πιο πολύ γίνεται. Later. Άμα παίξω αυτό εδώ, καλή ιδέα. Όχι ρε, τι έπαιξε με τη Βασίλισσα του, είναι τρελός. Εδώ, καλύτερα, καλό. Χαχα, κατάλαβα. Αυτός δεν θέλει να γίνει kickboxer, θέλει να γίνει σκακιστής, αφού είναι έξυπνος. Θα το κάνω τώρα expose. Χα, σε τσάκωσα. Οδυσσέα, τι με τρομάζεις έτσι ρε, είσαι τρελός, παίζω σκάκι. Χα, σε κατάλαβα, για να παίζεις σκάκι, θες να γίνεις επαγγελματίας σκακιστής. Πω, Οδυσσέα, πας καλά, επειδή παίζω σκάκι που παίζω κάθε μέρα, νομίζω με αυτό ασχολούμαι επαγγελματικά, είσαι τρελός. Τότε ρε Ντιμόν, τι είναι, πες μου σε παρακαλώ. Οδυσσέα, δεν πάω να χτυπιέσαι, δεν θα σου πω με τίποτα επίτηδες. Άντε, έτσι κι αλλιώς είσαι πολύ μικρός στο άθλημα. Δεν υπάρχει λόγος να στο εξηγήσω, κατάλαβες. Είμαι και επαγγελματίας, δεν με νοιάζει, κατάλαβες, άντε. Και επειδή ο Οδυσσέα με παρακολουθεί, το οποίο δεν είναι καθόλου σωστό, άντε φύγε τώρα. Ωραία, παιδιά, τι να κάνω για να μου πει. 2 hours later. Ντιμόν! Σε παρακαλώ, πες μου με τι ασχολείσαι. Έχει φάει περιέργεια, δεν μπορώ άλλο. Θέλω να μάθω, ρε παιδιά. Ωραία, φίλε Οδυσσέα. Καλά, θα σου πω, αλλά πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα για μένα. Ναι, βεβαίως, θα κάνω ό,τι θες, τα πάντα. Ωραία, Οδυσσέα. Θα με βοηθάς σε όλα τα πράγματα, χωρίς να με κουράζεις, χωρίς να με πρίζεις, χωρίς να με ρωτάς τι και γιατί το κάνω, κατάλαβες? Μάλιστα, καπιτάνια, τι το θέλατε? Θέλω να μου φέρεις τα καπρίς, τα γλυκά που έτρωγες πριν, τα δικά σου. Μα αφού είναι δικά μου, Ντιμόν, εγώ τα γάψα με τα δικά μου λεφτά. Δεν κατάλαβα, έχεις κάποιο πρόβλημα? Ωραία, τέλος, έφυγες, δεν σου λέω τίποτα. Καλά, Ντιμόν, πάω. Τα καπρίς μου. Ωραία, Οδυσσέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καπρί σου. Τα γλυκά, δικά μου μόνο, τι θες? Οδυσσέα, σου έχω και άλλες δουλειές. Τι θέλεις πάλι? Οδυσσέα, δεν σε βλέπω πολύ χαρούμενο. Μήπως θες να μην σου πω το μυστικό μου? Όχι, πας καλά, θέλω να το μάθω πάρα πολύ. Πας καλά, έτσι μου είπες. Θα μου μιλάς με πληθυντικό αριθμό, κατάλαβες? Είμαι άνθρωπος κουλτούρας τώρα. Μάλιστα, κύριε Ντιμόν, έτσι θα σας μιλάω. A few moments later. Επειδή Οδυσσέα έφαγα πάρα πολύ γλυκό, τώρα διψάω πάρα πολύ. Γι' αυτό θέλω να πας στο δωμάτιό μου και να μου φέρεις ένα γελάκι. Μάλιστα, κύριε Ντιμόν, τι γελάκι θέλετε? Λοιπόν, Οδυσσέα, θέλω να μου κάνεις έκπληξη. Φέρε ό,τι πιστεύεις. Κανένα πρόβλημα, θα σας αρέσει τόσο πολύ όσο. Μιλάς πολύ, έφυγες! Συγγνώμη. Άντε, τόσο πολύ μιλάει, τι είναι αυτά που μου λες? Μάγκες, τώρα εγώ θα δώσω κάποιο χελάκι στον Ντιμόν. Αλλά δεν ξέρω ποιο. Και επίσης θέλω να πιω πάρα πολύ χελάκι. Αλλά τρελή, δεν το κάνω. Επειδή θέλω να μάθω το μυστικό. Και άμα το μάθει αυτό ο Ντιμόν, δεν θα μου πει ποτέ το άθλημά του. Γι' αυτό δεν θα πιω. Και θα του δώσω αυτό εδώ πέρα. Προσπαθώ πολύ να μην το κουνώ. Επειδή εδώ μέσα έχει ανθρακικό. Και άμα το κουνώ πολύ και το ανοίξει, θα κάνει ένα μπούμ το χελάκι. Να
το χελάκι σας. Γιατί δεν ξυπνήσει, τρελός! Συγγνώμη, δεν ήθελα. Απλά νόμιζα πως ήθελες χελάκι. Ναι, γι' αυτό ήθελα χελάκι, επειδή θα κοιμηθώ. Και επειδή εσύ άρχισε να έρθεις κάτω, κοιμήθηκα και τώρα με ξύπνησες. Μπράβο! Μα εγώ δεν άρχισα καθόλου. Απλά σαν να σε πήρω ύπνο. Μου αντιμιλάς κιόλας! Μήπως θες να μη σου πω το μυστικό μου! Όχι, τώρα το σκάω. Έπρεπε να το έχεις κάνει εδώ και ώρα! Άντε τώρα, έφυγε τα μάτια μου, μη σε βλέπω! Μάλιστα, κύριε Ντιμόν! Άντε ρε! One hour later. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τώρα έφεγα τα γλυκάκια μου, ήπια το χελάκι μου και θέλω να φάω κάτι αλμυρό! Νομίζω ξέρετε όλοι σας τι έχω μέσα στο μυαλό μου! Ξέρετε τι μ' αρέσει πάρα πολύ! Και βεβαίως έχω και τον Οδυσσέα, ο οποίος θα μου πληρώσει εκείνος τα έξοδα! Οδυσσέα! Έλα, Ντιμόν, τι θες! Με έχεις κουράσει! Τι είπες! Τίποτα, για πες. Για πες. Περίμενε, μου μιλάς στο ελληνικό. Όχι κύριε Ντιμόν, σας φάνηκε, για πείτε. Ωραία Οδυσσέα, θα ήθελα με τα λεφτά σου να μου παραγγείλεις μια πίτσα. Μα, εγώ θέλω να κρατήσω τα λεφτά μου. Ωραία, και εγώ θέλω να κρατήσω το μυστικό μου. Καλά, εντάξει. Όχι καλά, εντάξει, μάλιστα κύριε Ντιμόν. Έτσι, μπράβο, πήγαινε. Ναι, γεια σας. Τι πίτσα θα ήθελα να παραγγείλω? Θα ήθελα να παραγγείλω πεπερώνι. Για ποιο λόγο έτσι είναι η φωνή μου? Όχι, όλα καλά. Απλά λίγο πονάει ο λαιμός μου. Σε πόση ώρα θα έρθει η πίτσα? Σε 20 λεπτάκια. Ωραία, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Αχ, τα λεφτάκια μου, πόρε φίλε. Αν με λυπάστε, κάντε μια εγγραφή, σας παρακαλώ. Παράγγειλα. Ωραία, σε πόσο ώρα θα έρθει η πίτσα? Την πεινάω πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα, σε 20 λεπτάκια. Σε 20 λεπτάκια? Αφού σου είπα, πεινάω πάρα πολύ. Μα εγώ τι να κάνω? Αυτό δεν είναι επάνω μου, κύριε Ντιμόν. Οδυσσέα, πάρ' το τηλέφωνο και πες του να έρθει τώρα, γιατί πεινάω. Δεν με νοιάζει, βρες τρόπο. Αφού νιώθω άσχημα, δεν είναι ωραίο αυτό που θα κάνω τώρα. Ξέρεις τι, Οδυσσέα, συμφωνώ. Ούτε να σου πω το μυστικό μου είναι ωραίο, γι' αυτό δεν θα σου το πω. Όχι. Ναι, τώρα θα σου πάρω τηλέφωνο. Άντε. Άρε, φίλε, κακομαθημένο. 20 minutes later. Να την πίτσα σας, κύριε Ντιμόν. Γιατί άρεσε τόσο πολύ? Σου είπα να τους πεις να την κάνω πιο γρήγορα. Ναι, τους πήρα τηλέφωνα, αλλά αυτοί μου είπαν πως δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και επίσης μπορώ να πάρω ένα κομματάκι. Αργή πίτσα και θέλεις και κομματάκι? Μήπως θες να φας τιμωρία καλύτερα? Όχι, δεν χρειάζεται. Άντε, θα πάω να φάω εγώ μόνος σου. Και θα κάθεσαι και θα κοιτάς πως τρώω εγώ την πίτσα και θα ζηλεύεις. Άντε. Τι θέλεις, Οδυσσέα, γιατί κάνεις έτσι σαν σκύλος? Θέλω ένα κομματάκι! Καλά, Οδυσσέα, επειδή είμαι άνθρωπος της κουλτούρας, ας σου δώσω μερικά κομματάκια. Άντε, πάρε, έτσι και όσο με τη φάω μόνος μου. Ευχαριστώ πολύ! Ω, Οδυσσέα, μου πέσε! Για καθάρισε τα για μένα! Μάλιστα! Άντε! One hour later. Έλα. Πυραμόνατον. Μπράβο ρε, μπράβο. Καλό. Α, πονάει η μέση μου, μάγκες. Πες είναι αυτή που κάθομαι έτσι και καμπουριάζω. Είναι κακό, εσείς μη κάθεστε έτσι. Οδυσσέα, βοήθεια, είναι πήγον. Ω, είναι πήγον. Αφού μόλις έκατσα ρε φίλε. Ναι, κύριε Ντιμόν, έρχομαι. Τι θα θέλετε, κύριε Ντιμόν? Οδυσσέα, πάρα πολύ πήγον. Θέλω τη βοήθειά σου οπωσδήποτε. Ποια βοήθεια? Πονάει η πλάτη μου, κάνε μασάζ. Τι είστε τρελός, αφού είναι πήγον. Αφού είμαι επαγγελματίας βίντεο παιχνίδι γκέιμερ, Οδυσσέα. Ήμουνα κάπου τώρα, δεν είμαι τώρα. Με κάτι άλλο πράγμα, δεν θα σου πω. Κάνε μασάζ. Δεν είναι τόσο πήγον. Πονάει η πλάτη μου, θέλω. One eternity later. Κύριε Ντιμόν, μήπως φτάνει? Ναι, Οδυσσέα, έχεις δίκιο, φτάνει. Φτάνει το παιχνίδι για σήμερα. Πάω κάτω να χαλαρώσω και σου έχω μια δουλειά. Θέλω να μου καθαρίσεις το δωμάτιό μου. Να μην δω ούτε ένα σκουπιδάκι εδώ πέρα, κατάλαβες? Κατάλαβα. Άντε, φεύγω. Τι να κάνουμε, όλα για το μυστικό. Αυτό είναι τόξο? Για ποιο λόγο? Μήπως ο Ντιμόν ασχολείται με τοξοβολία? Πάω να το πω γρήγορα στον Ντιμόν! Ζωάρα! Ω, Οδυσσέα, τι είναι αυτό? Ζωάρα! Ναι, Οδυσσέα, ζωάρα! Εσύ αυτό που το βρήκες? Ντιμόν, δικό σου είναι αυτό το τόξο! Ναι, Οδυσσέα, αυτό είναι το μυστικό μου. Τώρα, επίσημα ασχολούμαι με τη τοξοβολία. Και ήθελα να σου το πω, επειδή είσαι πολύ καλό σήμερα ο βοηθός. What, Ντιμόν, έκανα τόσες δουλειές για να μάθω πως ασχολείσαι με τοξοβολία! Ναι, Οδυσσέα, τι περίμενες? Αφού εγώ ασχολούμαι με το gaming, ασχολούμαι με το σκάκι, εκεί με τη τοξοβολία. Δεν εγώ ασχολούμαι με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Α, ωστόσο έτσι, ναι, τι.
Όχι, Οδυσσέα, το τόξο μου, είσαι τρελός! Τώρα πώς θα παίζω με τόξο μου, αφού το σπάσες! Δεν με νοιάζει, Δημόν, έτσι επίτηδες, να μην με εκμεταλλευόσουν! Το τόξο μου, Οδυσσέα, τώρα πώς θα παίζω με το τόξο μου, δεν το πιστεύω, είσαι πολύ κακός! Εγώ πολύ κακός, τόσο να σε βοηθήσω! Σου αγόρασα πίτσα, σου έπλαινα όλο το δωμάτιο, έκανα τα πάντα για σένα! Ναι, και μου σπάσε το τόξο! Τέλος πάντων, φεύγω, άντε, κακός αδερφός! Παιδιά, άμα σας αρέσει το βίντεο, βάλτε like, κάντε εγγραφή, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι ή το κάμπανο κουδουνάκι να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και επίσης, παιδιά, εσείς με ποιο άθλημα ασχολείστε? Εγώ ασχολούμαι με το μπάσκετ. Για πείτε και εσείς κάτω στα σχόλια και τα λέμε!